Κύριε Κατσότη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση σήμερα, αλλά αυτό συμβαίνει πάντα στις εκπομπές όταν υπάρχει επικαιρότητα. Να ξεκινήσω καταρχήν με αυτή την ιστορία που είχαμε στη Βουλή, στην Προανακριτική Επιτροπή, τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, όπου Νέα Δημοκρατία και Κίνημα Αλλαγής αποφάσισαν να μην παραβρεθούν οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, βγάλατε εσείς μια ανακοίνωση και λέτε ότι και η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ στείλουν σκηνικό εκφυλισμού στην Προανακριτική Επιτροπή. Για να το δούμε αυτό. Γιατί, κατά την άποψή σας, και ο ένας και ο άλλος προσπαθεί να το κάνει αυτό? Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει θέλουν να κρύψουν το κύριο σκάνδαλο της Νοβάρτης. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Υποτίθεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να το αναδείξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι. Γιατί αν ήθελε, θα το είχε κάνει στην προηγούμενη περίοδο. Όμως εκείνος στα πλαίσια αυτά ως ανατολισμού και την προηγούμενη περίοδο έβαλε όλα αυτά τα ζητήματα, αν έτσι όλα αυτά τα ζητήματα, χωρίς να προχωρήσει έγκαιρα και σε βάθος αυτή τη διαρεύνηση των αυτών των καταγγελιών της Νοβάρτης, που είναι ένα σοβαρό θέμα. Και εδώ παίζουν σήμερα ένα παιχνίδι. Παρά τους νομικούς ισχυρισμούς που λέει η Νέα Δημοκρατία για την εξαίρεση των δύο, αυτό, όπως λέμε και στην ανακοίνωσή μας, είναι ασυμβίβαστο με τη σύνθεση και τη λειτουργία της μιας επιτροπής του Κοινοβουλίου. Όμως αυτή είναι μια πάσα της Νέας Δημοκρατίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε αυτά τα διαλυτικά φαινόμενα που εμποδίζουν, όπως λέμε, ουσιαστικά αυτή την έρευνα. Όπως είπε και προηγούμενα, λέμε εμείς ότι η έρευνα αυτή έχει εμποδιστεί, και βέβαια το μεγαλύτερο σκάνδαλο, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι το ότι το φάρμακο είναι ένα πανάκριβο εμπόρευμα, το οποίο το στερείται ο εργαζόμενος, ο άνθρωπος, ο πολίτης, που το έχει ανάγκη για να αποκαταστήσει την υγεία του. Από τη στιγμή που, κύριε Κατσότη, που μέσα στην έρευνα και στην παρασκευή του φαρμάκου υπάρχει το ιδιώτης, άρα το κέρδος, προφανώς δεν γίνει εμπόρευμα, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι παραπάνω από βέβαιο. Εμείς γι' αυτό και έχουμε μια άλλη αντίληψη όσον αφορά το θέμα του φαρμάκου, της υγείας συνολικά, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα και θα πρέπει το φάρμακο να είναι ένα αγαθό το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε όλους για να μπορεί πράγματι να αποκαταστεί την υγεία του. Σήμερα λοιπόν είναι ένα πανάκριβο εμπόριο, είναι στα χέρια των φαρμακοβιομηχανιών, όπως είναι και η έρευνα βέβαια που γίνεται για τα νέα φάρμακα, τα οποία κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά, και προχθές ακόμα είδαμε εδώ με το παιδάκι το οποίο μαζεύτηκαν πολλά εκατομμύρια εκεί για να μπορέσει να πάει να κάνει μια θεραπεία για να σωθεί. Φανταστείτε λοιπόν ότι αν δεν έχεις χρήμα σήμερα πεθαίνεις. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό σε μια κοινωνία, σε αυτόν τον αιώνα που ζούμε, που η παραγωγικότητα της εργασίας έχει φτάσει στα ύψη, που η επιστήμη και η τεχνική έχει προχωρήσει, που επιτρέπει σήμερα στον λαό τον ίδιο να έχει πράγματι αυτά που του ανήκουν, μια αξιοπρεπή ζωή, να έχει το φάρμακο, να έχει την υγεία, να έχει την εκπαίδευση, να έχει τα πάντα. Και όμως εδώ θα στερείται, επειδή πράγματι μπροστά παίρνει το κέρδος, και αυτό δημιουργεί βέβαια και τη διαπλοκή, αυτό δημιουργεί και τη διαφθορά, γιατί οι πολυεθνικές δεν έχουν αρχές και αξίες. Αρχίδους και αξία είναι το υπέρτατος νόμος στο κέρδος. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κατσότη, σήμερα στη Βουλή θα συζητηθεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το άσυλο στους αιτούντες άσυλου πρόσφυγες. Θα υπάρξει αυστηροποίηση, θα μιλήσει και ο κ. Μητσοτάκης. Οι πληροφορίες λένε ότι θα μιλήσει και ο κ. Τσίπρας, άρα μάλλον θα πάμε σε μια αντιπαράθεση εφόλης της ύλης. Να μείνω όμως λιγάκι στην ουσία του θέματος. Ποια είναι η δική σας στάση στις προτάσεις της κυβέρνησης για αυστηροποίηση των διαδικασιών του ασύλου? Η κυβέρνηση βάζει νέα εμπόδια στην παροχή ασύλου στους πρόσφυγες. Και βεβαίως διαγωνίζονται με τον ΣΥΡΙΖΑ ποιος μπορεί καλύτερα να εφαρμόσει τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και όλες αυτές τις αντιδραστικές αποφάσεις που είναι η αιτία, αν θέλετε, που έχουν κρατούν όμοιρους, εγκλωβισμένους, φυλακισμένους, τους όμοιρους πρόσφυγες στη χώρα μας και τους οικονομικούς μετανάστες. Είναι γνωστό ότι πολύ λίγοι είναι αυτοί που θέλουν να μείνουν στη χώρα μας. Είναι εδώ επειδή υπάρχουν ακριβώς αυτές οι ενταστικές αποφάσεις. Εντάξει, είναι το Δουβλίνο, το 1 και το 2, γι' αυτό δεν μπορούν να φύγουν. Βεβαίως.
Και βέβαια έχει κουρκωτήρια δάκρυα για τους κατατρεγμένους, αλλά από την άλλη είναι μετακίνητη σε αυτή την απόφασή τους, την υλοποίηση αυτών των αποφάσεων, αλλά και στη συμμετοχή τους στο έγκλημα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ παρέχουν εκεί και είδων τους χωνιάδες των λαών. Γιατί φεύγουν από τις χώρες τους? Γιατί εδώ υπάρχουν επεμβάσεις, πολεμικές, πώς το λένε, εξελίξεις συνολικά σε αυτές τις περιοχές. Εδώ η χώρα συμμετέχει με τα μπούνια, να το πω έτσι λαϊκά. Στενεί στρατό, πώς το λένε, δίνει τις βάσεις, δίνει όλη η χώρα. Και πήραν οι Αμερικάνοι, χωρίς τη Χούντα δεν θα μπορούσαν να έχουν όλες αυτές τις επεμβάσεις στις περιοχές. Ναι, αλλά με αυτή τη λογική, να σας πω κάτι, με τη δική σας προσέγγιση, θα μπορούσε μια χώρα να επιβιώσει σε μια περιοχή όπου φλέγονται τα πάντα υπό συνθήκες κρίσης, αν δεν ανήκει σε ένα μεγάλο συνασπισμό, τόσα συγκύπλην και αν υπάρχουν. Οι παλιοί λέγανε, οι πολιτικοί, ότι άμα βγει, λέει, έξω από το Μαντρί, το πρόβατο θα το φάει ο λύκος. Ναι, όμως εμείς είμαστε έξω από το Μαντρί και είμαστε στο στόμα του λύκου, να το πω έτσι. Το αν δεν μας διασφαλίζει τίποτε αυτή η απαιτητική συμφωνία με τους Αμερικάνους, αυτή, αν θέλετε, το ότι τα δίνουμε τα πάντα, γη και είδωρ, είμαστε στόχος σήμερα, όπως μας το λένε καθαρά. Ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας είπε ότι για μας η Ελλάδα είναι στόχος, γιατί φιλοξενεί τις βάσεις των Αμερικανών, που είναι σε αντίθεση. Μην ανταγωνίστε δυνάμεις. Ο ένας θέλει τις πρωτοπορικές πηγές, ξέρω εγώ, χωρών, στις, πώς το λένε, ανταγωνιζόμενο των άλλων. Και μας λέει ότι επειδή λοιπόν εσείς δίνετε τα πάντα, κάνατε πυρηνικά και τα πυρηνικά ακόμα τα άραξο, η βάση στο Βόλο, στην Αλεξανδρούπολη, παντού, είμαστε μία βάση των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, που έχουμε αποφασίσει, δηλαδή, να είμαστε μαζί τους ενάντια στους άλλους πόλους, να το πω έτσι, στους άλλους παίκτες εδώ της περιοχής, που είναι η Ρωσία, που είναι η Κίνα, είναι τέτοιες δυνάμεις μεγάλες, οι οποίες ανταγωνίζονται, συγκρούονται. Και είναι αδυσόπιτος αυτός ο πόλεμος. Και εμείς είμαστε μια χώρα η οποία είμαστε στο κέντρο αυτών των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών. Έχουμε εκεί μια στρατιωτική βάση απέραντη. Και είναι αυτό το πολύ επικίνδυνο, και πρέπει να το κατανοήσει συνολικά ο λαός μας, ότι μπροστά μας έχουμε πολύ δύσκολα πράγματα. Και δεν είναι μακριά. Σήμερα είναι η Συρία, αύριο γιατί να μην είναι η Ελλάδα? Έχει κανείς από αυτούς τέτοια ζητήματα? Μήπως δεν υποσχέθηκαν στους Κούρδους ότι οι Αμερικανοί θα τους βοηθήσουν και τους άφησαν και τους κατασφάζουν τώρα οι Τουρκοί? Μήπως δεν είναι λίγες αυτές οι στιγμές στην ιστορία όπου εγκατέλειψαν οι λεγόμενοι σύμμαχοι τους αδύναμους και τους έσπαξαν, ξέρω εγώ, οι πιο ισχυροί? Εμείς λοιπόν δεν έχουμε καμία δουλειά, να το πω έτσι, σαν λαός, να στοιχηθούμε πίσω από κάποιον. Θα πρέπει αντίθετα να συγκρουστούμε με τις πολιτικές που ασκεί η ίδια αυτή η τάξη της χώρας μας, γιατί αυτή έχει όφελος, θα κερδίσει από αυτή την επιλογή της, όμως ο λαός είναι αυτός που θα χάσει, γι' αυτό και θα πρέπει να συγκρουστούμε αν υπάρχει σε αυτή την επιλογή. Πείτε μου κάτι, η θέση σας, εσείς σήμερα στη συζήτηση θα καταψηφίσετε το νομοσχέδιο της κυβέρνησης? Και τι προτείνετε? Κοιτάξτε, γιατί όταν κάτι καταψηφίζεις, προτείνεις κάτι διαφορετικό, φαντάζομαι. Έτσι πάντα δεν γίνεται? Και δεν καταψηφίζουμε, ναι, έτσι, και δεν κάντε για. Εμείς καταρχήν λέμε ότι το θέμα του προσφυγικού είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν μπορεί εδώ να θεωρούνται ασφαλείς χώρες αυτές οι χώρες που φεύγει ο κόσμος. Το Αφγανιστάν, για παράδειγμα, θεωρείται ασφαλή χώρα, λέει η κυβέρνηση, θα το γυρίσει πάλι πίσω. Μα είναι δυνατόν? Το Ιράκ, ασφαλή χώρα, γυρίζει πάλι πίσω. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν εδώ να αποδεχτούμε μια τέτοια λογική, όπου ο πρόσφυγας γίνεται οικονομικός μετανάστης και επιστρέφεται πάλι πίσω. Εμείς λέμε το εξής: όσοι έρχονται εδώ, να γίνονται γρήγορα οι διαδικασίες. Καταρχήν να φιλοξενούνται, να αξιοπρεπήσουν τις ακτοποιήσεις συνθήκες. Και να υπάρχει γρήγορη, αν θέλετε, καταγραφή τους, και μια προσπάθεια τέτοια ώστε να δίνουν τα χαρτιά τους και να φέρουν. Να επανενώνονται οι οικογένειες με γρήγορους ρυθμούς. Είναι εδώ τώρα παιδιά τα οποία είναι μόνο σαν συνόδευτα
και να μην μπορούν να πάνε, ξέρω εγώ, εκεί που είναι οι γονείς τους. Είναι δυνατόν. Είναι εδώ η μάνα με το παιδί και να μην μπορεί να πάει εκεί που είναι ο πατέρας με το άλλο παιδί. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια ζητήματα που είναι ανεπίτρεπτα. Αυτά δεν μπορεί να τα λύσει η ελληνική κυβέρνηση, αφού οι άλλοι δεν δέχονται. Εντάξει, λοιπόν, αν η κυβέρνηση πειθαρχήσει στους άλλους, τότε λοιπόν έχει την ευθύνη για όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει για τους πρόσφυγες και για τους Έλληνες, βέβαια, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτή την οξυμένη κατάσταση με τους προφήσεις για τους οικονομικούς μετανάστες. Θα πρέπει η κυβέρνηση να διεκδικήσει. Θα πρέπει να πειθαρχήσει, να το πω έτσι. Θα πρέπει να μην υπάρχει υπακοή, αλλά αν υπακοή σε μια τέτοια πολιτική όπου εδώ δημιουργεί το οξυμένο πρόβλημα των προσφύγων και των μεταναστών. Και για τους ίδιους βέβαια, αλλά και για τους Έλληνες. Κύριε Κατσότη, το ΚΚΕ είχε ταχθεί κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Σήμερα βλέπουμε ότι και η κυβέρνηση έχει κάνει μια σημαντική κυβίστηση ως προς την εφαρμογή της συμφωνίας. Μάλιστα, προσφάτως η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη είπε ότι αν δεν τηρηθεί η συμφωνία των Πρεσπών θα υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στα Βαλκάνια. Τι γίνεται τελικά, εσείς παραμένετε στη θέση αυτή που είχατε αρχικώς ότι είστε κατά τη συμφωνία, γιατί φαίνεται ότι η συμφωνία αυτή, καλή ή κακή, βόλεψε πάρα πολύ στην περιοχή των Βαλκανίων. Ξέρετε πολύ καλά, το ΚΚΕ για εντελώς διαφορετικούς λόγους που τους έχουμε προβάλει όλη την προηγούμενη περίοδο, είμαστε ενάντια στη συμφωνία των Πρεσπών. Ήταν ακριβώς επειδή έγινε κάτω από την καθοδήγηση και του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κύριο στόχο να βάλουν πόδι, αν θέλετε, στα Βαλκάνια, για να κάνουν να επεκτείνουν τις βάσεις τους, τον μέλλον της περιοχής, για να μπορέσουν να εμποδίσουν τη Ρωσία να κατέβει προς τα κάτω. Και πάλι δηλαδή σε αυτά τα πλαίσια των ανταγωνισμών και των αντιθέσεων. Σε αυτά τα πλαίσια έγινε και η συμφωνία των Πρεσπών. Μια συμφωνία η οποία δεν θα ικανοποιήσει τις ανάγκες της φιλίας και της συνεργασίας των λαών στην περιοχή. Είναι μια συμφωνία που βλέπετε από τη μία το ΝΑΤΟ θεαμβευτικά λέει ότι μπράβο, γιατί εγώ τώρα βάζω πόδι εδώ, και τα αεροπλάνα λέει ο Τσίπρας ότι έχουν την ευθύνη, η ελληνική αεροπορία έχει την ευθύνη τώρα του αέριου χώρου των Σκοπίων, όμως αυτός που έχει την ευθύνη είναι το ΝΑΤΟ. Είναι αυτό, αν θέλετε, που έχει την ευθύνη και ελέγχει τον αέριο χώρο. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της ευρωπαϊκής πολιτικής, είναι εδώ και οι αντιθέσεις οι οποίες υπάρχουν στην περιοχή και φαίνονται και με τη Γαλλία. Η Γαλλία γιατί το έκανε αυτό, εσείς τι εκτιμάτε, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα. Δεν είχε κανένα λόγο να μπλοκάρει τη διαδικασία. Προφανώς η Γαλλία έχει άλλες βλέψεις για τα Βαλκάνια. Έχει τα δικά της συμφέροντα των μονοπωλιασμένων και είναι γνωστό ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών προωθούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, των μονοπωλιακών ομίλων, των πολυεθνικών στην περιοχή. Και επειδή λοιπόν εδώ δεν έχει εξασφαλίσει όπως φαίνεται αυτούς τους σχεδιασμούς, αυτές τις επιλογές, βάλει το βέτο. Ενάντια στη Γερμανία και στους άλλους, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν εξασφαλίσει. Δεν τα βρήκαν, να το πω έτσι. Και αυτή είναι η ουσία του ζητήματος, και όχι βέβαια ότι έχουν κάτι με τον λαό, έχουν εδώ. Είναι οι αντιθέσεις μεταξύ τους που θέλουν εδώ να πετύχουν τους σχεδιασμούς που έχουν. Και ολοκληρώνοντας, κύριε Κατσότη, θέλω να σας ρωτήσω με αφορμή ένα μήνυμα που μου ήρθε από ένα φίλο Κροατή, τον κύριο Σταύρο από την Νίκαια. Ρωτάει να πείτε τη θέση του κόμματός σας για αυτό που συνέβη στην παρέλαση 28 Οκτωβρίου με τις 10 νεαρές ηθοποιούς, οι οποίες παρέλασαν στην παρέλαση στα Νέα Φιλαδέλφια με ένα ξεχωριστό τρόπο, γεγονός που προκαλέσει διαγνωμία, αντιθέσεις. Έχουν βγει κάποιοι που θέλουν να τις ρίξουν στην πυρά, κάποιοι άλλες που τις στηρίζουν κτλ. Είναι μακροσκελές το μήνυμα, ουσιαστικά το νόημα είναι. Ποια είναι η θέση του κόμματός σας γι' αυτό? Ναι, εμείς καταγγέλνουμε, να το πω έτσι, καταρχήν όλους αυτούς τους πατριδοκάπηλους που προσπαθούν με αφορμή αυτή τη δήλωση διαμαρτυρίας των μαθητών στην παρέλαση να εκφράσουν τα ελκυστικά τους, να το πω έτσι, τις ενικές τους θέσεις, τα κηρύγματα μίσου, κάτι διαφορετικό, σε μια τέλος πάντων έκφραση, να το πω έτσι, διαμαρτυρίας. Γιατί εντάξει, μια τέτοια έκφραση είναι, έτσι εκφράστηκε η νεολαία, η νεολαία εκφράζεται διαφορετικούς τρόπους. Δεν εκφράζεται έτσι όπως θέλει, να το πω, το σύστημα, αλίμονο, αν η νεολαία εκφραζόταν μέσα στα πλαίσια, τα συχτικά πλαίσια ενός καθοσπαρτισμού του συστήματος.
Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα για να τελειώσουμε, έχει και κινητοποίηση στην Αθήνα. Έτσι κάνει και το ΠΑΜΕ, από ό,τι ξέρω, μια πορεία συγκέντρωση. Σήμερα έχει, ναι, αρκετές κινητοποίησεις. Έχουν καταρχήν οι φοιτητικοί σύλλογοι, όπου τα πράγματα εκεί είναι πολύ δύσκολα όσον αφορά τον νόμο που προωθεί η κυβέρνηση, την κατάργηση του ανσύλου, τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, το ίδιο του εκπαιδευτικού προγράμματος των πανεπιστημίων, των επαγγελματικών δικαιωμάτων, και βέβαια και το ΠΑΜΕ κάνει, όπως είπατε, κινητοποίηση ενάντια σε αυτόν τον νόμο, τον αντιδραστικό νόμο που προωθεί η κυβέρνηση για τους πρόσφυγες και μετανάστες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χριστοκατσότη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.